παίξαμε The Wolves. Πρόκειται για το νέο παιχνίδι της Pandosaurus Games. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έρχεται σε μια υπέροχη παραγωγή. Παιχνίδι το οποίο έχει πάρα πολύ ωραία εικόνα και πολύ ωραία εμφάνιση και παρουσία στο τραπέζι, θα έλεγα. Και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο, σαν θέμα, δεν το έχω δει κάπου αλλού. Πρόκειται για ένα παιχνίδι όπου οι παίχτες αναλαμβάνουν το ρόλο μιας αγγέλης φυλής λύκων διαφορετικού τύπου, η λύκη του δάσους, η λύκη του βουνού κ.ο.κ. Με τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της φυλής σου, τα οποία όλοι ξεκινάνε με τα ίδια στοιχεία και προσπαθείς να, ας πούμε, αναβαθμίσεις και να κάνεις upgrade διάφορα στοιχεία για να γίνεις καλύτερο στο πόσο μακριά μπορείς να πας, πόσο πολύ ταυτόχρονα πόσο λύκους μπορείς να κινήσεις, πόσο να κάνεις το γρίλισμα που είναι ένα action που μπορείς να κάνεις dominate κ.ο.κ. Να βγάλεις κρυσφύγετα, να βγάλεις φωλιές κ.ο.κ. Και όλα αυτά συνδυαστικά δίνουν και πόντους πολλούς. Το παιχνίδι λοιπόν βγάζει πολύ ωραία το θέμα του. Στον πυρήνα του είναι ένα παιχνίδι αφηρημένης λογικής, abstract strategy, τουλάχιστον έχει αρκετά abstract στοιχεία. Δεν είναι μόνο abstract, όχι, έχει abstract. Θα έλεγα όμως ότι έχει αέρα, μυρωδιά abstract, το οποίο εμένα μου αρέσει γενικά όταν τα παιχνίδια έχουν καλούς κανόνες και στοιχεία abstract. Έχει όμως πάρα πολύ έντονα και το θέμα του, γιατί ουσιαστικά θα δείτε ότι μέσα από την παρτίδα έχουμε γυρίσει playthrough και για το πώς παίζει το παιχνίδι και how to play, αλλά και το πώς που το βλέπουμε τώρα, αλλά και ξεχωριστό βίντεο που θα δείτε, πενταπλό playthrough. Οι λύκοι κινούνται σε διάφορα σημεία ανάλογα με το που θα σκοράρεις και προσπαθούν να πάνε μία προς τη μία μεριά, μία προς την άλλη, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να μεγαλώσουν τη φυλή τους, να βάλουν περισσότερους λύκους στο ταμπλό, στο χάρτη, να βγάλουν φωλιές, να βγάλουν στοιχεία στατιστικά κ.ο.κ. για να κερδίσουν τον περισσότερο πόντους νίκης. Θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα σας πω περισσότερο και στο τέλος, όπως κάνω πάντα, που λέω περισσότερο για τη γνώμη μου για το παιχνίδι, αλλά ένα παιχνίδι που είναι διαφορετικό και έχει πολλά να προσφέρει. Παιχνίδι λοιπόν το οποίο έρχεται με πολλά περιεχόμενα. Πολλούς μικρούς λύκους, είτε είναι pack wolves που είναι μικροί, είτε είναι alpha wolves που είναι μεγάλοι. Πολλά ταμπλό και χάρτη ο οποίος αλλάζει κάθε φορά. Τόσο γίνεται scale, ανάλογα με το πόσο παίζουν μεγαλώνει ο χάρτης, αλλά και το πώς θα μπουν τα διαφορετικά πλακίδια γύρω-γύρω αλλάζει το χάρτη κάθε φορά. Παιχνίδι το οποίο έχει ένα πολύ απλό σύστημα για να εκμαθηθεί και πολύ απλούς κανόνες, παρόλα αυτά έχει πολύ βάθος. Και γενικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα τραβάει τα μάτια, οπτικά είναι πολύ ενδιαφέρον, πολύ διαφορετικό. Και παικτικά είναι πάρα πολύ καλό και πολύ ωραίο. Και δικαίως νομίζω έχει πάρει και πολύ, πολύ hype και πολύ ντόρο τελευταία για το συγκεκριμένο. Πάμε να σας δείξω πώς παίζει το παιχνίδι, να σας εξηγήσω τους κανόνες. Και όπως πάντα θα γυρίσουμε στο τέλος αυτού του βίντεο, αφού εξηγήσουμε τους κανόνες, να σας εξηγήσω 2-3 στοιχεία ακόμα και να σας πω τελικές εντυπώσεις και πώς μου φάνηκε το παιχνίδι, που νομίζω ήδη καταλάβατε ότι μου άρεσε πάρα πολύ και νομίζω ότι ακριβώς επειδή είναι διαφορετικό και πολύ, έχει πολύ ωραία ροή και παίζει πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς παίζει. Πάμε να παίξουμε το The Wolves, το καινούργιο παιχνίδι της Pandosaurus Games, παιχνίδι για 2-5 παίχτες, ολοκένουργιο, το οποίο θεματικά μας βάζει να χειριζόμαστε μια αγέλη από λύκους και ο κάθε παίχτης έχει τη δικιά του αγέλη, που έχει το δικό του χρώμα και προσπαθεί ουσιαστικά να επεκταθεί, να πάρει κυριαρχία, αλλά παράλληλα το ενδιαφέρον του παιχνιδιού, γιατί απλά αυτά ήταν ένα area control αν ήταν μέχρι εκεί, είναι ότι την αγέλη μας την αλλάζουμε πάρα πολύ. Όπως βλέπετε, θα τα εξηγήσουμε στην πορεία. Υπάρχουν διάφορα χαρακτηριστικά πάνω στο ταμπλό του κάθε παίχτη. Το pack spread, το πόσο μπορεί να επεκταθεί, το wolf speed, πόσο μακριά φτάνει, το howl range, το howl είναι αυτό το γρίλισμα που κάνουν οι λύκοι και πόσο μπορεί να επηρεάσουν και να κάνουν δικού του άλλου λύκου. Και βάζουν διάφορε φωλιέ και διάφορα κρυσφύγετα. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς παίζει το παιχνίδι. Έχουμε στήσει παιχνίδι για 5 παίχτες. Το παιχνίδι λέω παίζει 2-5 παίχτες. Αυτό είναι το σημαντικό πρέπει να δείτε. Είναι το μοναδικό πλακίδι που είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα, γιατί έχει στη μέση αυτό το ποτάμι, ας πούμε, αυτό το ρήγμα. Απλά μπαίνουν περισσότερα πλακίδια ανάλογα με τον αριθμό παιχτών. Στο setup το οποίο το έχουμε κάνει ήδη, ο πρώτος παίχτης βάζει έναν μεγάλο αλφα. Υπάρχουν δύο τύποι λύκων. Υπάρχουν οι pack wolves που είναι οι μικροί, κάθε παίχτης έχει αυτού στο χρώμα του, και οι αλφα wolves που είναι οι μεγάλοι. Οι αλφα wolves είναι πολύ σημαντικοί γιατί αυτοί είναι που δρεώνουν κρυσφύγετα, layers και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ο πρώτος παίχτης λοιπόν βάζει από την πάνω μεριά του ridge σε ένα από τα πλακίδια ένα λύκο και ένα μικρό λύκο, ένα αλφα γουλφ και ένα πακ γουλφ, το ίδιο κάνουν όλοι και μετά από αντίστροφη σειρά, από το τέλος προς τα μπροστά, βάζει πάλι ο παίχτης και πηγαίνοντας προς τον πρώτο παίχτη. Τι άλλο έχουμε κάνει? Έχουμε βάλει στις θέσεις που έχουν αυτό εδώ το μπούτι, το ροζ, δεν ξέρω τι είναι, έχουμε βάλει δύο tiles από θύραμα. Υπάρχουν τάρανδοι, κουνέλια, αρκούδες και το καθεξής. Το μόνο που υπάρχει παραπάνω από μία φορά, γιατί όλα είναι διαφορετικά, είναι τα κουνέλια που φαίνονται εδώ. Αλλά όλα τα άλλα είναι διαφορετικά. Το λέω γιατί έχει σημασία, γιατί όταν τα συλλέγουμε αυτά, θα σας πω πώς, μπαίνουν εδώ
Και δεν μπορεί να πάρει δύο φορέ το κουνέλι ή δύο φορέ την αρκούδα, πρέπει να είναι διαφορετικά. Το τελευταίο που έχουμε κάνει είναι έχουμε βάλει την πλευρά του Moonlight που είναι. Θα κάνουμε τρία σκοραρίσματα μέσα στο παιχνίδι και μετράει και το τέλο του παιχνιδιού. Το έχουμε βάλει από τη μεριά 4-5 παίχτε. Και τι κάνει τώρα με αυτό εδώ. Όλα τα υπόλοιπα πλακίδια, δεν τα έχουμε στήσει, δεν πρέπει να τα στήσουμε, έχουν το εξή. Έχουν μία θέση για νερό, το βλέπετε. Τυχαία λοιπόν, θα έχω βάλει σε όλε τι θέσει, έχω ήδη βάλει σε κάποια. Εκεί δεν έχει μπει πάνω και εκεί. Αυτά τα μεσοφέγγαρα. Υπάρχουν τριών ειδών. Υπάρχει το μικρό, υπάρχει το ακριβώς μισό και υπάρχει και το ολόκληρο. Και αυτά έχουν χωριστεί σε διάφορες θέσεις. Δηλαδή, ολόκληρο, ας πούμε, υπάρχει εδώ, εδώ και νομίζω δύο είναι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα. Και εδώ, ναι, τρία. Ο αριθμός που βάζουμε έχει να κάνει με τον αριθμό παιχτών. Έτσι. Με πέντε παίχτες βάζουμε τρία. Δείτε ότι είναι τρία μεγάλα, τέσσερα μισά και τρία μικρά. Όλα ουσιαστικά θα χρησιμοποιήσει. Ωραία. Πώς παίζετε το παιχνίδι. Λοιπόν, στο γύρο μου θα κάνω δύο ενέργειες. Θα τις πληρώσω ξοδεύοντας, γυρίζοντας flip tiles που έχουν να κάνουν με το τύπο το terrain. Εντάξει. Οπότε αυτά θα γυρίζουν συνέχεια για να καταλάβετε. Και μετά θα πάμε στον επόμενο παίχτη. Θα γίνει όλο αυτό μέχρι κάποιος παίχτης στο γύρο του να κάνει trigger το σκοράρισμα. Το σκοράρισμα το πρώτο, εδώ έχει διάφορα τέτοια και βάζουμε αυτά τα μικρά για να ξέρουμε πότε είναι. Το μικρό σκοράρισμα θα γίνεται, φτάσουμε στη 13, γι' αυτό και έχει 5 player εδώ. Εντάξει, και θα σκοραριστούν οι θέσεις που έχουν τα tiles που έχουν το μικρό, δηλαδή αυτό το tile. Αυτό το tile και ούτω καθεξής για κυριαρχία. Μετά θα ξαναπροχωρήσουμε εδώ και όταν φτάσουμε στο μισό για 5 παίχτες. Γι' αυτό και έχουμε βάλει πάλι αυτό εδώ. Θα σκοραριστούν τα πλακίδια που έχουν μισό και στο τέλος θα τελειώσει με τον τρίτο σκοράρισμα και τελευταίο όταν φτάσουμε εδώ για το μεγάλο. Full Parcelino. Λοιπόν, πώς παίζεις στο γύρο σου. Λοιπόν, στο γύρο σου, σκοπός σου είναι να κάνεις μάχη με τους υπόλοιπους για έλεγχο περιοχών, αυξάνοντας το μέγεθος και της παρουσίας των λύκων της φυλής σου που έχεις στα πλακίδια. Το timing έχει σημασία, γιατί θες να είσαι εκεί την ώρα που έχεις σκοράρισμα, όχι όταν δεν σκοράρουμε το αντίστοιχο πλακίδιο. Να κυνηγήσεις φύραμα, prey, αυτά τα ροζ, γιατί τα παίρνεις και τα βάζεις εδώ και σου δίνουν πόντους νίκης. Και το τελευταίο είναι να αυξήσεις τη δύναμή σου σαν αγέλη, αυξάνοντας τα attributes που έχεις, τα χαρακτηριστικά της φυλής σου, που είναι αυτά εδώ πάνω. Εντάξει. Ωραία. Τα attributes, πολύ εύκολα, τα λέει και πάνω, για να μην χρειάζεται να τα θυμάστε, είναι το pack spread, που είναι ο αριθμός των λύκων που μπορεί να κινηθούν με ένα action, δηλαδή κάνω ένα action να κινηθώ. Αν είναι εδώ, μπορώ να κινήσω μόνο δύο λύκους. Αν το έχω φτάσει και τα έχω βγάλει όλα αυτά, αυτά βγαίνουν από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω. Οπότε πρώτα αυτό, μετά αυτό, μετά αυτό. Και τελευταίο αυτό, μπορώ να κουνήσω 4 λύκους. Όταν λέω λύκους, εννοώ είτε pack wolf που είναι μικρός, είτε alpha wolf που είναι μεγάλος. Εντάξει, κινούνται και τα δύο κανονικά πάνω στο χάρτη. Δεύτερο attribute είναι το wolf speed, το πόσο μακριά φτάνουν. Κάθε ένας από τους λύκους που δικαιούμαι να κινήσω, ανάλογα με το pack spread, μπορεί να κινηθεί 3 έως και 5. Και αυτό δίνει και πόντους νίκης, αν δείτε, αν το έχω ξεκλειδώσει στο τέλος. Επίσης κάποια, κοιτάξτε λίγο, δίνουν bonus. Βλέπετε που είναι περίγραμμα. Αν ξεκλειδώσω τη θέση 3 θα πάρω ένα τέτοιο token. Αν ξεκλειδώσω την τελευταία θέση θα πάρω ένα τέτοιο token. Είναι αυτά εδώ. Ναι. Αυτά και αυτά θα πω τι κάνουν. Χώρια τους πόντους δίνει στο τέλος. Και το τελευταίο είναι το hull range, το οποίο είναι το γρύλισμα. Το οποίο είναι σημαντικό τόσο για το. Είναι το range η ακτίνα, τόσο για το hull action, θα σας πω τι είναι. Είναι για να κάνω άλλους λύκους δικούς μου. Να τους τρομάξω και να τους κάνω να τους μετατρέψω στο χρώμα μου. Όσο και για το dominate. Εντάξει. Λοιπόν, το τελευταίο που βλέπετε κάτω και θα εξηγήσω πότε μπαίνουν είναι τα layers. Τα layers είναι τα μεγάλα, είναι τα πιο δυνατά, έτσι είναι ας πούμε οι βάσεις μας. Και αυτά είναι packs. Sorry, είναι dense και καλά μικροφωλιές ας πούμε. Ναι. Δεν ξέρω πώς τα είναι στα ελληνικά. Και τέλος εδώ είναι οι λύκοι μας. Οι λύκοι μας μπαίνουν από πάνω, από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω αντίστοιχα. Και κοιτάξτε, είναι μικρός λύκος, μετά είναι α, δηλαδή βάζω ένα δεύτερο α, τρίτο α μέσα στο παιχνίδι και μετά βάζω και ένα τέταρτο α. Okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, αφού εξηγήσα αυτό, πώς πληρώνω για τα action. Είπαμε ότι στο γύρο κάνω δύο action. Έτσι, και μπορώ να κάνω και το ίδιο action δύο φορές από τις επιλογές που έχω. Τα πληρώνω όλα τα action, πολύ απλά, ξοδεύοντας faces. Δηλαδή, λέω το ένα action που θέλω να κάνω θέλει δύο δάση. Ένα και ένα δύο. Αυτό, το πρώτο που είναι στα αριστερά, βλέπετε ότι εγώ είμαι ο πράσινος του δάσους. Είναι το ίδιο μπρος πίσω σε μένα. Ναι. Σε όλους είναι το ίδιο. Σε αυτό που είναι του βουνού είναι ίδιο βουνό μπρος πίσω. Όλα τα υπόλοιπα είναι διαφορετικά. Δηλαδή δείχνει και στη γωνία, αν δείτε, τι έχει από πίσω, γιατί δεν χρειάζεται καν να το γυρίσεις. Ξέρεις ότι αυτό να το γυρίσεις σε μένα είναι δάσος. Αν το ξαναγυρίσεις είναι έρημος. Έτσι. Άρα, και έχουν κάτω το α. Ο καθένας έχει ένα σετ.
Άρα το πρώτο είναι η ιδιαιτερότητά μου με λύκος του δάσους και μετά είναι 5 από όλα τα υπόλοιπα, που είναι μπρος-πίσω. Εντάξει, και στο setup τα βάζω όλα, είναι διαφορετικά αυτά τα 5 μεταξύ τους. Ωραία. Ένα θα είναι σίγουρα κοινό γιατί είναι το αρχικό μου που είναι μπρος-πίσω το ίδιο. Εντάξει, ωραία. Πώς πληρώνω λοιπόν για τα action. Λέω, ξοδεύω, θέλω να κάνω ένα action που θέλει δύο πράσινα, ένα, εντάξει το γυρίζω, δεν χρειάζεται το γυρίσω γιατί πάντα είναι το ίδιο το τέτοιο, και το άλλο, να το από εδώ. Θέλω ένα action που θέλει τρία, πρέπει να κάνω τρία. Πώς αλλιώς μπορώ να πληρώσω, εκτός από αυτά που πρέπει να κάνω flip, θα δείτε πώς θα πληρώνω, μπορώ να δώσω για κάθε ένα που μου λείπει ένα τέτοιο. Ωραία. Αυτό το κάνω τι θέλω, μπαλαντέρ, τέρεν, εντάξει. Δύο action λοιπόν, πάμε να δούμε τι κάνουν τα action. Το πρώτο, και αυτό να σας εξηγήσω τι είναι, γιατί είναι το μόνο διαφορετικό token που είναι. Αυτό κάνω μία ακόμα ενέργεια. Αντί να κάνω δύο ενέργειες, πετάω αυτό και κάνω και τρίτη, οπότε θέλω. Okay. Εντάξει. Αυτό είναι μπαλαντέρ και αυτό είναι ενέργεια. Όχι, όσα θέλω. Wild. Ναι. Όχι wild. Extra action αυτό. Extraction. Αυτό είναι wild. Όσα θέλω. Ναι, αλλά κοίτα, τα παίρνεις, παίρνεις ένα από εδώ, ένα από εδώ. Πολύ δύσκολα, αλλά. Και από εδώ. Από τα θυράματα. Αλλά δεν έχουμε λίγο. Ναι, ναι. Μπορεί να κάνει ένα γύρο με παραπάνω plays. Παραπάνω σειρές. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα action, πολύ απλά. Το πρώτο σημαντικότερο action είναι το movement. Γιατί θέλω να κινούμε, θέλω να επεκταθώ. Ισχύει και για τον Alpha Wolf και για τον Back Wolf. Για να κινηθώ, πολύ απλά, πληρώνω, κινούμε πόσο, όσο είναι το pack spread, μπορώ να κινήσω μέχρι μέγιστο 2 λύκους, θέλω συνήθως να τους κινώ όλους. Δεν έχει σημασία που είναι, να είναι το χρώμα μου, ένας εδώ και ένας εδώ. Δεν έχει σημασία αν είναι Alpha ή pack. Πόσο μέχρι up to το range, το speed μου, 3. Άρα μπορώ να πω αυτό πάει 3 από εδώ, 1, 2, 3 και αυτό πάει 3 από κάτω. Ή πάνε και οι 2-3 στο ίδιο. Okay. Έτσι, μπορούν να κάνουν και να ενωθούν ή να πάνε σε διαφορετικό. Τι πληρώνω γι' αυτό. Πληρώνω. Κάνω ένα flip tile, ένα tile που ταιριάζει στο destination, εκεί που θα πάω. Δηλαδή θέλω να μετακινηθώ με speed 4 σε πράσινο. Θα φλιπάρω ένα πράσινο. Τώρα τυχαίνει να έχω πράσινο, δεν το δείχνω. Ας πούμε ότι δεν έχω πράσινο. Και αυτό μπορώ να κάνω, έτσι δεν έχει σημασία. Φλιπάρω ένα πράσινο. Και κινώ, πόσο, ας πούμε ότι είχα pack speed 4, πόσο μπορώ να κινήσω μέχρι 2. Άρα 4 σε πράσινο να καταλήξει, 1, 2, 3, 4 ας πούμε. Okay. Και αυτός μπορεί να πάει εδώ ή να πάει 1, 2, δεν ξέρω πώς φτάνει σε άλλο 4. 1, 2, 3, 4 να έρθει εδώ. Μπορεί να πάει και στο ίδιο. Και στο ίδιο και σε διαφορετικά. Το destination πρέπει να είναι αυτό που έκανα flip για το movement. Κατανοητό. Άρα χρειάζεται να φλιπάρω ένα... Για το movement λοιπόν, κάνω flip ένα tile που ταιριάζει με το terrain που θέλω να πάω. Και που θέλω να φτάσω. Μπορώ να κινηθώ τόσους λύκους όσο είναι το pack spread μου, τόσο range μακριά όσο είναι το pack speed μου. Ωραία. Okay. Μια χαρά. Εντάξει, τόσο είναι το pack spread μου και τόσο είναι το wolf speed μου. Λοιπόν, τόσο απλά είναι το action. Ωραία. Μπορώ να περνάω μέσα από άλλους, δεν μπορώ να καταλήξω σε άλλους. Και υπάρχει ο χρυσός κανόνας ότι οι λύκοι, οι Alpha Wolves, δεν μπορούν ποτέ να τελειώσουν το hex τους σε ένα άλλο enemy Alpha Wolf. Οι Alpha Wolves δεν μπορούν να πάνε σε ένα άλλο χρώμα Alpha Wolf. Δηλαδή, εγώ ο πράσινος Alpha Wolf μου δεν μπορεί να πάει πάνω στον κίτρινο. Εντάξει. Επίσης, κάθε hex έχει θέση για δύο, ας πούμε, μινιατούρες, φιγούρες. Ναι. Αυτές μπορεί να είναι είτε δύο λύκοι, είτε ένας λύκος και ένα μεγάλη φωλιά, ένα layer, είτε ένα λύκο και ένα μικρό, ένα den. Δεν μπορεί όμως να χωρίσει πάνω από δύο. Μπορεί να περάσει όμως από μέσα. Το δίνει και στο παράδειγμα, γιατί δεν ήμουν σίγουρο, αλλά το ξέρω στο παράδειγμα. Ναι. Αν δεν χωράς. Ναι. Επίσης, αν η μοναδική θέση στην οποία μπορεί εσύ να πα σε έναν αντίπαλο λύκο, όχι Alpha Wolf, Pack Wolf, και να τον διώξει, είναι να είναι μόνο του. Γιατί αν είναι μαζί με κάτι άλλο, δεν μπορεί να πα και να το διώξει. Ναι. Αν είναι μόνο του, μπαίνει. Και επειδή είσαι πιο δυνατός, υποτίθεται, με Alpha Wolf, τον σπρώχνεις μία θέση προς τα όπου θες εσύ, είτε σε ουδέτερο είτε σε φιλικό. Και το διαλέγεις εσύ που μπήκες. Okay. Για να τον εκτοπίσεις, ας πούμε, τον τρομάζεις και φεύγει. Κατανοητό. Ωραία. Οπότε, δύο Pack Wolves από δύο διαφορετικές αγέλες δεν μπορούν να είναι ποτέ στο ίδιο hex. Εντάξει. Σωστά. Όπως και δύο Alpha Wolves. Ούτε και δύο Alpha. Ούτε και δύο Alpha. Εντάξει. Ωραία. Όμως μπορεί να μπει ένας Alpha Wolf σε ένα den μικρό ενός άλλου παίχτη. Okay. Δεν μπορεί να μπει σε lair. Okay. Okay. Αυτές είναι μικρές ιδιαιτερότητες, αλλά αυτά είναι, δεν έχει κάτι άλλο. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό με λίγα λόγια. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Έχει να κάνει με το τι είναι πιο δυνατό. Το lair είναι το πιο δυνατό, υποτίθεται. Ακριβώς όπως το πες. Μετά είναι ο λύκος, μετά είναι ο Alpha λύκος, μετά είναι ο Pack λύκος και μετά είναι το den, ας πούμε καλά. Λοιπόν.
Άλλο action μπορώ να κάνω, άρα μπορώ να κάνω δύο action να είναι κίνηση-κίνηση, έτσι. Μία κίνηση εδώ και μία κίνηση. Ναι. Αλλού. Άλλη επιλογή σε ενέργεια μπορώ να έχω από τις δύο είναι να χτίσω dense. Πολύ απλά για να χτίσω dense, τα dense είναι αυτά εδώ τα μικρά. Τι καλό έχουν τα dense, ότι μου φτιάχνουν τα στατιστικά μου. Όσο τα αδειάζω, ανοίγω το pack spread μου, ανοίγω το wolf speed μου και ανοίγω και το hollow range, το οποίο θα εξηγήσω τι κάνει αυτό. Mm-hmm. Εντάξει. Μπορώ να πάρω όποιο θέλω. Δεν ανάγκη να πάρω αυτά και μετά αυτά. Πάντα όμως από, από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω. Αν ξεκλειδώσω κάτι, bonus το παίρνω. Εντάξει. Υπομονή, ρε, Αντώνη, εντάξει. Λοιπόν, δεύτερο, πώς το κάνω αυτό. Πληρώνω με δύο tile του ίδιου χρώματος. Γι' αυτό λέει cost ναι. Πάνω στο ταμπλό μας. Που πρέπει, λοιπόν, πρέπει να πληρώσω. Πρέπει να είναι εκεί, εδώ αρχίζει και παίζει σημασία ο Alpha Wolf. Για να φτιάξω τέτοιο den, θα το φτιάξω εκεί που είναι το Alpha Wolf μου. Οπότε πολύ σημαντικό, Δημήτρη, αν δεν το καταλάβεις μετά δεν μπορείς να το εφαρμόσεις. Μόνο αυτοί φτιάχνουν τέτοια. Εντάξει. Πώς το φτιάχνω εκεί που θα είναι αυτός, ο Alpha Wolf μου, και θέλω εγώ να φτιάξω ένα μικρό den, θα το πάρω από όποιο στατιστικό θέλω. Πρέπει να ξοδέψω δύο tile που να ταιριάσουν με αυτό το hex. Δύο snow. Ωραία. Δύο forest αν είμαι εδώ. Και ούτω καθεξής. Και πώς να τα ξοδέψω. Τα κάνω flip. Να τα έχω για να τα χειρίσω. Γιατί τώρα το παιχνίδι έχει γίνεται ενδιαφέρον. Αν το πρώτο μου είναι να κινηθώ, μπορώ να κινηθώ και να χρησιμοποιήσω να κινηθώ κάπου εδώ. Ξέρω ότι εδώ είναι χιόνι, γιατί μετά εκεί που θα είναι, καταλάβατε, το χρησιμοποιώ για να πω ότι εδώ κάνω. Ωραία. Den. Εντάξει. Okay. Ωραία. Επόμενο action. Πολύ απλά παίρνω όποιο θέλω, φτιάχνω τα στατιστικά μου και το βάζω. Επόμενο action είναι να κάνω αναβάθμιση το den σε layer. Ωραία. Αυτό εδώ. Το layer αναβαθμίζεται σε den μόνο αν είναι χτισμένο δίπλα σε νερό. Βλέπετε που δεν έχει νερό. Δηλαδή, μόνο αν είναι εδώ μπορεί να αναβαθμιστεί. Αν το, μπορεί να το χτίσει όπου θέλει το den. Okay. Sorry, το den, ναι. Αλλά για να θες μετά να το κάνεις layer, πρέπει να φροντίσεις να το βάλεις δίπλα σε νερό. Ωραία. Νερό δεν λέω τα ποταμάκια τα μικρά, εννοώ τον κύκλο, έτσι που είναι όλο το hex. Ή εδώ ή εδώ. Εντάξει. Για να το κάνω λοιπόν αναβάθμιση, τι κάνω. Πληρώνω πάλι δύο, πρέπει να είναι ο αλφα γουλφ μου πάλι. Δίπλα σε νερό το den, όχι πάνω στο νερό. Ναι, 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 ναι. Δίπλα, δίπλα, πάνω δεν γίνεται. Λοιπόν, πώς γίνεται, πρέπει πάλι να είναι ο αλφα γουλφ μου, αλλά πάλι είναι σημαντικό να έχω αλφα γουλφ εκεί, γιατί αυτό ιδρύει και λέρ. Ξοδεύω flip 2 τερέν πάλι όπως είναι εδώ, αφαιρώ αυτό, το βάζω στην επόμενη καινή θέση διαθέσιμη, είναι η πρώτη θα είναι εδώ. Αν έχει βάλει άλλο, θα είναι εδώ. Αυτά γεμίζουν με tokens δηλαδή, έτσι. Και παίρνω το πιο αριστερά και το κομπανάω. Το καλό είναι ότι αυτό, κοιτάξτε, μου δίνει πόντους, 5 πόντους. Αν τα έχω βάλει όλα, παίρνω 20 πόντους. Στο τέλος του παιχνιδιού, έτσι. Αυτό όχι στο σκοράρι. Στο τέλος, τελευταίο σκοράρι είναι αυτό. Και κάθε τέτοιο που βάζω μου δίνει και ένα τοκενάκι μπαλαντέρ. Το δείχνει από κάτω. Κατανοητό. Και δεν μπορεί να φύγει αυτό με τίποτα. Δεν μπορεί να γίνει πούσο όπως γίνονται τα ντεν κτλ. Ωραία. Τελευταίο action είπαμε να κάνω αναβάθμιση ντεν σε λέρ. Και το τελευταίο είναι να κάνω το howl, το γρίλισμα. Που έχει να κάνει και με αυτό το στατιστικό εδώ. Λοιπόν, πάλι το κάνει ο Alpha Wolf. Πού θες να το κάνεις. Θες να το κάνεις, αυτό είναι το range που έχεις για το hall. Βλέπεις πόσο μακριά φτάνει. Το έχουμε range 2 τώρα. Πώς βγάζω καινούριους λύκους. Είτε είναι με τη σειρά που σας είπα. Τους βγάζω μετατρέποντας αυτά τα token σε δικούς μου. Είναι ουδέτεροι και τους τρομάζω και τους κάνω δικιά μου συμμορία, να σου πω έτσι. Εντάξει. Οπότε, για να το κάνω αυτό πρέπει. Να έχω τον Alpha Wolf μου σε range που φτάνει το token αυτό, δηλαδή έχω range 2, πρέπει να είναι τουλάχιστον εδώ, 1-2. Αν είναι εδώ δεν το φτάνει. Ωραία. Και αυτό μεγαλώνει μέχρι 4, έτσι. Mm-hmm. Να ξοδέψω 2 πάλι τέτοια να τα φλιπάρω εκεί που θέλω να κάνω howl, του terrain που έχω destination κάθε φορά, έτσι, έχω προορισμό. Δηλαδή ας πούμε ότι είμαι εδώ και γρυλίζω από εδώ σε αυτόν εδώ. Γυρίζω 2 δάση, δηλαδή πρέπει να το είχα αυτό από πριν για να μπορώ να το γυρίσω και τον παίρνω αυτό, το αφαιρώ, το βάζω στην επόμενη καινή θέση και στη θέση του βγάζω τον πιο αριστερά λυκό, είτε είναι α είτε είναι πακ και τον βάζω εδώ, το μετατρέψω δικό μου. Έτσι γεννάω λυκάκια. Ωραία. Κατανοητό. Ωραία. Τελευταίο είναι το dominate, που επίσης επηρεάζεται από το στατιστικό το τελευταίο. Βλέπετε, είναι howl, παύλα, dominate, έχει range. Έχει κόστος 3, βλέπω το dominate. Τι κόστος? 3. Κόστος, ναι, 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 ναι. Πόσο κοστίζει σε flip, ναι, 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 γιατί το howl θέλει 2. Το dominate σαν action απλά βελτιώνεται από αυτό, το range του εννοώ. Okay. Έχει κόστος να φλιπάρεις 3 ίδια, έτσι, 3 ίδια terrain, του destination. Πάλι το κάνει ο Alpha Wolf,
Εντάξει, τα έχει και εδώ νομίζω. Πώς θα γίνει αυτό, μήπως πρέπει να το κάνεις με extra token μόνο. Γιατί? Όχι, όχι, όχι. Όχι, όταν φλιπάρεις για να πληρώσεις, πληρώνεις όσα θέλεις. Ναι, αλλά έχουμε τρία ίδια. Έχουμε τρία ίδια, εντάξει αυτό. Όταν θέλεις να φλιπάρεις, εννοείς αν θα χρησιμοποιήσεις το set σου. Αν έχουμε τρία ίδια set. Έχουμε, ναι, ναι. Αλλά μόνο στο δικό σου χρώμα. Μόνο στο δικό σου χρώμα. Ναι, αλλά μπορείς να πάρεις και τέτοια μπονουσάκια. Λοιπόν. Τι κάνει το Dominate σαν action. Ένα από τα δύο μάχρονα είναι το Dominate. Λοιπόν, το Dominate αλλάζεις ένα αντίπαλο Pack Wolf, δηλαδή μικρό λικάκι του αντιπάλου, ή Den, μικρή του φωλιά, όχι μεγάλη Lair, θυμίζω, μικρό λικάκι ή Den. Ωραία. Το ανταλλάζεις με ένα δικό σου. Ωραία. Πρέπει να είναι στο range που μου δίνει το attribute, να το φτάνω. Πάλι υποτίθεται του κάνω Dominate, τον κυριαρχό, και μπορώ, τι κάνω, ας πούμε ότι εδώ ο Νίκος ήταν... Ερνίκο, ήταν έτσι. Είναι σε range 2 για να μου κάνει dominate σε αυτό. Ναι, γυρίζει τρία δάση πράσινα και με κάνει dominate. Το βγάζει αυτό, το βάζει στο επόμενη θέση και το αντικαθιστά με ένα δικό του. Το μετατρέπει σε δικό του, δηλαδή τον μπαίνει με την όρεξη συμμορία του. Εντάξει, είναι δυνατό άξονα να θέλει 3. Μπορεί να το κάνει και στα den, στα μικρά. Να το μετατρέψει, να το βγάλει εδώ, να βάλει δικό του. Δεν μπορεί να το κάνει στα ler, τα μεγάλα. Αυτά εδώ. Αυτά δεν γίνονται convert, dominate. Κατανοητό. Το den που θα γυρίσει πίσω, αυτόν που θα αντικαταστήσει. Δεν παίζει το ταμπλό του παίχτη. Πάει εδώ το βάλα. Ο λύκος πήγε εκεί. Ο λύκος που άραξε. Έτσι γεμίζει για να φτάσουμε. Αν den και το den το ίδιο θα πάει. Ναι. Αλλάζω den, βάζω, ναι. Το δικό. Βάζω το δικό μου και το αντιπάλου το πετάω και το βάζω εδώ. Έτσι γεμίζει αυτή η μπάρα. Έτσι γεμίζει αυτή η μπάρα με token τέτοια ή με τέτοια token που δεν έχω πει για το θύραμα για να φτάσει εδώ. Γιατί πώς θα σκοράρουμε, όταν φτάσουμε στο πρώτο σκοράρισμα εδώ, το πρώτο token που θα μπει, επειδή μου κάνει dominate εσύ, θα μπει εδώ, θα τελειώσει το action και μετά πάμε να κάνουμε σκοράρισμα. Όλοι παίκτες. Οκ, ωραία. Εντάξει. Και το τελευταίο που δεν έχω πει, αλλά αυτό δεν είναι action, γίνεται αυτόματα, δεν ξοδεύω ένα από τα δύο μου action, είναι το hunting. Να κυνηγήσω αυτά τα ροζ, τα prey, το θύραμα. Πώς γίνεται αυτό, πολύ απλά υπόψη είναι, πάνω σε περιοχή που είναι lone wolf, για να τον κάνω convert και hunting θύραμα, δεν μπορώ να πάω πάνω το λύκο μου. Μπορώ να πάω μόνο όταν. Αδειάσουν αυτά. Ναι. Δεν μπορώ να πατήσω εδώ και εδώ. Okay. Ωραία. Πώς γίνεται το hunting. Δεν είναι action. Αρκεί να έχω τριγύρω τρεις λύκους του χρώματός μου, οτιδήποτε λύκους, σε γειτονικά και καλά τον έχω περικυκλώσει και το κυνηγάω γιατί είμαι τέτοιο. Έτσι και κάνω το hunt αυτόματα. Ωραία. Ποιο είναι το πλεονέκτημα. Παίρνω αυτό εδώ. Το τσιμπάω, το κολλάω εδώ. Μου δίνει επιτόπου ένα extra. Σε τρία separate έχει. Σε τρία διαφορετικά έτσι. Ναι. Δηλαδή πρέπει να είναι. Adjusted to unique prey. Πρέπει να είναι έτσι, ρε παιδί μου. Εδώ, εδώ και εδώ. Να το περικυκλώσουν. Να είναι σε διαφορετικά γύρω-γύρω από το θύραμα. Και καλά το έχουν περικυκλώσει και δεν μπορεί να ξεφύγει. Οπότε το. Okay. Να είναι τρία σε τρία διαφορετικά. Αυτό. Τρία διαφορετικά hexes. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι eligible για hunting. Γίνεται αυτόματα. Παίρνω το token και το βάζω στην πιο αριστερή θέση. Τι μου δίνει αυτομάτως. Μου δίνει ένα token για να ξαναπαίξω. Άξιον από το θέλω. Ωραία. Και μου δίνει και πόντο. Αν έχω κάνει βάλει όλα τα. Πρέπει να είναι όλο διαφορετικά όλα. Αν έχω φτάσει μέχρι εδώ, πάνω 25 πόντους. Okay. Και δεν μπορώ να πάρω το ίδιο θύραμα. Ah. Δεύτερη φορά. Οπότε σε αναγκάζει, δεν μπορεί να πας εδώ να ξανακυνηγείς, πρέπει να πας αλλού. Να κινηθείς. Εντάξει. Ωραία. Το εξηγήσαμε αυτό. Το τελευταίο που μένει και ξεκινάμε να παίζουμε είναι πώς γίνεται το σκοράρισμα. Το σκοράρισμα είπαμε θα γίνει όταν φτάσει στα τόκεν αυτά, έτσι. Okay. Όταν φτάσει λοιπόν την πρώτη φορά γεμίσουν εδώ το κενάκι από όλους τους παίχτες. Ακόμα και το τέτοιο. Πώς το λένε. Όχι, αυτό μπαίνει εδώ, sorry, δεν μπαίνει εδώ πέρα. Όταν γεμίσει λοιπόν με το κενάκι, Lone Wolf, Den και Lycus και τα λοιπά από τους υπόλοιπους, όταν φτάσει εδώ, τελειώνει ο γύρος του παίχτη και πάμε να κάνουμε το πρώτο από τα τρία σκοράρισματα. Τι σκοράρουμε. Σκοράρουμε domination, όχι domination, πώς το λέει, κυριαρχία τέλος πάντων, ναι, τις περιοχές που έχουν πρώτα το μικρό φεγγάρι, μετά το μεσαίο και μετά το μεγάλο. Πάμε λοιπόν να δούμε. Ερχόμαστε στις μικρές περιοχές και κοιτάμε εδώ με παρουσία ουσιαστικά που έχουμε. Τι συνεισφέρουν σε παρουσία. Ένα control δίνει είτε είναι μικρός λύκος, pack wolf, είτε είναι μεγάλος λύκος, alpha wolf. Ένα control δίνει αν έχεις den και τρία control πολλά δίνει αν έχεις το layer, το μεγάλο. Μόνο στο tile που σκοράρουμε. Εντάξει. Όποιος έχει το μεγαλύτερο control σε σύνολο θα πάρει το μεγάλο νούμερο, ας πούμε τώρα εδώ που είναι πολύ πόντι στο τέλος, έτσι, είναι πιο λίγη στην αρχή. Θα πάρει το token το ίδιο, δηλαδή θα το πάρω αυτό το token, θα το γυρίσω και μου δίνει 8 πόντους εμένα από πίσω. Και αυτός που έχει το δεύτερο, δεύτερη θέση σε control, ας πούμε ότι είχα 5 control και ο Δημήτρης είχε 4, θα πάρει σε token VP τους πόντους που λέει από κάτω. Γιατί να έχω εγώ 4, να έχω εγώ 8 και 4. Εντάξει,
Okay. Λέει ότι σπάει τις σοπαλίες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας του control, σημαντικό, αν έχουμε 5-5 control και εγώ έχω αλφα γουλφ και εσύ δεν έχεις ή έχω περισσότερους αλφα γουλφ από ό,τι έχεις εσύ, σπάω το tie breaker. Okay. Αλλά αλλιώς είναι ένα control δίν. Okay. Αν είναι ισοπαλία και η... πώς το λένε... Και πάλι. Αν πολλοί παίχτες κάνουν ισοπαλία για το περισσότερο control στο region, αφού μετρήσουμε το number των αλφας και δεν πάλι υπάρχει ισοπαλία, εντάξει, θα πάρουν, κάθε παίχτης θα πάρει τους πόντους και δεν θα σκοραριστούν στη δεύτερη θέση. Θα πάρει τους πρώτους. Για να το δω. Each take FP token worth the smaller number. Sorry, παίρνουν και οι δύο τους μικρότερους νόμπους. Παίρνουν 4 και 4 και 2. Αν ισοβαθμεί κάποιος στη δεύτερη θέση, δεν παίρνει κανείς τίποτα. Από τους δεύτερους. Ναι. Okay, παίρνει ο πρώτος μόνος του. Μόνο ο πρώτος, ναι. Έτσι κι αλλιώς. Αυτό είναι το παιχνίδι. Τρία σκοραρίσματα. Στο τέλος των τριών γύρων, όποιος έχει το μεγαλύτερο τέτοιο, πώς το λένε, με περισσότερο σκορ, συνδυαστικά από σκορ που έχει μαζέψει πώς το σκορ. Πάμε να δούμε το σκορ πώς γίνεται. Πρώτον, τι έχει ξεκλειδώσει εδώ. Αν έχω φτάσει εδώ, ας πούμε, μου δίνει 7 πόντους. Το τελευταίο νούμερο παίρνει μόνο, έτσι, το πιο μεγάλο, δεν τα παίρνει όλα. Για τα τρία attributes ισχύει το ίδιο. Αν έχω βάλει layer, μπορώ να φτάσω μέχρι 20 πόντους. Αν έχω βάλει θυράματα, μπορώ να φτάσω μέχρι 25 πόντους. Και επίσης, αν έχω βάλει look, αν έχω μεγαλώσει την αγέλη μου, μπορώ να βάλει πολλούς λύκους, μπορώ να φτάσω μέχρι 12 πόντους. Εντάξει. Αφηρίζουμε λοιπόν τους πόντους από όλα αυτά, συν πόντους που έχουμε κερδίσει από τα control μέσα από τα σκοραρίσματα, και ο παίκτης με το μεγαλύτερο σύνολο είναι ο νικητής. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, ο παίκτης που έχει τα περισσότερα region scoring tokens. Αυτά εδώ. Αυτά τα παίρνουμε μπροστά μας την ώρα. Ναι. Και ο δεύτερος τι θα πω, πώς θα ομαδιάσει. Token, ρε. Ο πρώτος παίρνει τέτοιο και ο δεύτερος παίρνει victory points. Σε περίπτωση που υπάρχει πάλι ισοβαθμία, ο παίκτης με τους περισσότερους λύκους στο ταμπλό κερδίζει. Εντάξει. Ωραία, πάμε να παίξουμε. Πάμε. Α, αυτό είναι το The Wolf. Είναι εδώ πίσω μου. Πρόκειται λοιπόν για ένα παιχνίδι το οποίο ξεκάθαρα σε κερδίζει, εκτός από την ωραία παραγωγή, την ωραία παρουσία στο τραπέζι, τα ωραία στοιχεία, την ευκολία με την οποία παίζει, το γρήγορο ρυθμό, ήδη είπα πόσο θετικά, σε κερδίζει ξεκάθαρα από το γεγονός ότι είναι πολύ πρωτότυπο. Και είναι πρωτότυπο τόσο θεματικά, γιατί σκεφτείτε, σαν παίχτης χειρίζεσαι μία φυλή λύκων. Προσπαθείς να την αναπτύξεις, να την κάνεις πιο δυνατή, να τη μεγαλώσεις, να κυριαρχήσεις σε σχέση με τους υπόλοιπους παίχτες και να πάρεις περισσότερους πόντους νίκης τόσο χρονικά στα κατάλληλα σκοραρίσματα, όσο και στο τέλος, ανάλογα με το πόσο πολύ την ανέπτυξες. Έχει όμως ένα πολύ ωραίο σύστημα με το οποίο κάνεις τις δύο ενέργειες που έχεις στο γύρο σου. Όπως είδατε, έχεις δύο άξονα να κάνεις, δύο ενέργειες και πολύ απλά αυτό που κάνεις είναι απλά πληρώνεις για την ενέργεια που θες να κάνεις, ξοδεύοντας πλακίδια συγκεκριμένου τύπου τερέν. Θέλω να κινηθώ, όπως είδατε, στο δάσος. Να καταλήξω σε δάσος, μπορώ να κινηθώ μέχρι το speed μου, δηλαδή μέχρι 2, 3, 4, να το μεγαλώσω και το καθεξής. Κάθε ένα από τους λύκους που δικαιούμαι να κινήσω, μπορώ να κινήσω και περισσότερο όσο βελτιώνω τη φυλή μου. Και πρέπει να γυρίσω ένα πλακίδιο, flip, στην πλευρά του πίσω τερέν που δείχνει, δηλαδή μπροστά μπορεί να δείχνει δάσος που θα πάω, που πίσω να δείχνει βουνό, για να πω ότι να, ξοδεύω το δάσος, το γυρίζω ανάποδα, για να πάω εκεί που θέλω. Αντίστοιχα για να κάνω κρυσφύγια, όπως είδατε, και να κάνω αστοιχή, και κάνω flip τα tiles. Οπότε αυτό το σύστημα έχει ενδιαφέρον γιατί έχει πολύ. Έχει πολύ έξυπνο τρόπο με τον οποίο πρέπει να πλανάρεις το δεύτερο σου action ιδίως, γιατί στην αρχή θα κάνεις το action σου με αυτά που έχεις. Αλλά το δεύτερο σου action θα φανερώσει, ανάλογα με το τι έχεις γυρίσει, άλλα τερένα από πίσω. Οπότε θα έχεις διαφορετικό αριθμό από δάση, βουνά, πλακίδια με δάση, βουνά και το καθεξής, και θα μπορείς να πληρώσεις διαφορετικές ενέργειες. Αυτό το κάνει πολύ απλό και πολύ ενδιαφέρον και πολύ στρατηγικό ταυτόχρονα. Είναι λίγο περίεργο όπως το περιγράφω, αλλά είναι αυτά τα παιχνίδια τα οποία βάζουν κάτι, ένα τσικ μικρό, κάτι τίς, και αυτό είναι αρκετό για να σου δώσει ένα τόσο ωραίο σύστημα, χωρίς να και φρέσκο και διαφορετικό, αλλά και με πολύ ενδιαφέρον στο gameplay. Κρίμα που δεν έχει solo, θα ήθελα πάρα πολύ να έχει solo, ωστόσο το διπλό που έχει και είναι variant, μη σας τρομάξει, γιατί ήδη η Βικτόρια ρώτησε στην ομάδα μας, το επιτραπέζουμε στο Facebook group, αν είναι καλό και σαν διπλό. Ναι, είναι πολύ καλό και σαν διπλό, ίσως για κάποιους είναι και καλύτερο και σαν διπλό, γιατί ουσιαστικά βγάζει πάρα πολύ ωραία την αίσθηση του παιχνιδιού και σε διπλό. Ίσως με περισσότερους παίχτες, με 5 ας πούμε, που ήταν η τελευταία παρτίδα που παίξαμε, είναι λίγο πιο, όχι χαοτικό, είναι λίγο πιο, δεν έχει λιγότερο έλεγχο τι θα γίνει μέχρι να έρθει η σειρά σου, και, γιατί αλλάζει από όλους τους παίχτες που παίζουν. Βέβαια η σειρά σου έρχεται αρκετά γρήγορα. Αλλά ίσως με λιγότερα player count είναι καλό και με διπλό είναι εξαιρετικά καλό. Παραγωγή πάρα πολύ ωραία, όπως είπαμε, φανταστικά τα περιεχόμενα, φανταστική παρουσία στο τραπέζι. Θα ήθελα να έχει ασύμμετρα abilities, να έχει ιδιότητες πέραν από το πώς αναπτύσσει τη φυλή σου, που σίγουρα είναι όλοι οι παίχτες μετά από ένα-δύο γύρους είναι τελείως διαφορετικοί με τους υπόλοιπους. Άλλοι μπορούν να ανακοινήσουν περισσότερους λύκους, άλλοι μπορούν να πάνε πιο μακριά τους λύκους που κινούν, άλλοι έχουν περικυκλώσει περισσότερα θυράματα για να πάρουν πόντους νίκης κ.ο.κ. Γενικά νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο σαν σύστημα και πολύ ωραίο σαν παιχνίδι.
και θεματικό. Θα κλείσω με αυτό λέγοντας ότι είναι πραγματικά θεματικό. Για να πάρεις ένα από τα θύραματα του χάρτη, πρέπει να έχεις τουλάχιστον τρεις λύκους γειτονικά σε διαφορετικά σημεία γύρω από το θύραμα. Και θα το πάρεις, θα το σηκώσεις και βάζεις στο ταμπλό σου. Και πρέπει να μαζέψεις διαφορετικού τύπου θύραματα. Οπότε δεν μπορείς να ξαναμείνεις και να πάρεις και το δεύτερο token που έχει. Πρέπει να πας πιο μακριά για να πάρεις σε άλλο πλακίδιο. Οπότε πρέπει να τους κυνηγείς τους λύκους, να πας πιο δίπλα για να κυνηγήσεις κάτι άλλο. Μου βγάλε πάρα πολύ το θέμα του πώς οι λύκοι περικυκλώνουν το θύραμά τους και όταν το έχουν περικυκλώσει, υποτίθεται το πιάνουν κιόλα. Οπότε το συλλέγεις και το παίρνεις στο ταμπλό σου. Και το άλλο ενδιαφέρον είναι ότι θέλω να παίξω ξανά γρήγορα αμέσως παρτίδα με την πρώτη ευκαιρία και για να αλλάξω τη φυλή μου, να τη δοκιμάσω, να δοκιμάσω να αναπτύξω άλλα στοιχεία πρώτα, παρόλο που κέρδισα την τελευταία παρτίδα και ήμασταν 5 και το ευχαριστήθηκα. Θέλω να δοκιμάσω αν κάνω άλλη τακτική, άλλη στρατηγική για να προσπαθήσεις να πάρεις αλλιώς τη δυναμική και να διαβάσεις το παιχνίδι για να σκοράρεις πάλι ανάλογα με το τι έχεις καταφέρει. Φανταστικό, πολύ καλό, το προτείνω ανεπιφύλακτα, σίγουρα θα κερδίσει τις καρδιές πολλών και παίζει και μέχρι 5, αυτό είναι το The Wolves.